τη χαρά έχουμε να έχουμε στο στούντιο του σταθμού μας τα παιδιά από το πρώτο λύκειο της Αλεξάνδρειας, πρώτης Δευτέρας Λυκείου, για μία εκπομπή σήμερα εδώ εντελώς διαφορετική. Να καλημερίσω καταρχάς την λυκειάρχη του πρώτου Λυκείου, την κυρία Αποστόλου, την οποία καλημερίζω. Καλημέρα σας. Με χαρά λοιπόν σας υποδεχόμαστε, κυρία Αποστόλου, κυρία Λυκειάρχης, με τους μαθητές σας. Και τον συνάδελφο, τον κύριο Πρεβινό Απόστολο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Και τον συνάδελφο, έτσι, τον κύριο Πρεβινό Απόστολο, και ένα-ένα τα ονόματα των παιδιών, θα τα πούν οι ίδιοι. Θα τα πούν τα ίδια τα παιδιά, βέβαια. Λοιπόν, ποιος ο σκοπός της παρουσίας σας σήμερα εδώ? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που κάνατε δεκτό το αίτημα εδώ και μια εβδομάδα, προκειμένου τα παιδιά να παρακολουθήσουν ζωντανά μία ραδιοφωνική εκπομπή και να είναι και αυτοί συμμετέχοντες. Αφορά ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας, στα πλαίσια υλοποίησης δηλαδή του προγράμματος αυτού της αγωγής υγείας, με θέμα την μουσική και με τίτλο «Βάζω στο κασετόφωνο τραγούδια που γουστάρω», εμπνευσμένο από τον τραγουδιστή, το ομώνυμο τραγούδι του Μπουλά. Και ο στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουμε ότι η μουσική είναι ένας τρόπος δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου μας, να γνωρίσουμε ότι η μουσική χαρίζει στον άνθρωπο στιγμές χαλάρωσης, ψυχικής εφορίας, γαλήνης και ευχαρίστησης, και κάποιους άλλους στόχους τους οποίους θα προτιμούσα να πούν τα παιδιά στη συνέχεια. Θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με αγόρια και κορίτσια της πρώτης και β' τάξης του Λυκείου. Θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το ζήσουν, να το βιώσουν εδώ στο χώρο του Avena FM και να δουν πώς ακριβώς πραγματοποιείται μια τέτοια εκπομπή, ψυχαγωγική εκπομπή. Βέβαια. Αποφάσισαν βέβαια και τα ίδια να ετοιμάσουν κάποια τραγούδια, να κάνουν τις αφιερώσεις τους και να δουν πραγματικά το χώρο, το στούντιο και πώς γίνεται αυτού του είδους η εκπομπή. Βέβαια θα έχουμε δυνατότητα με τα παιδιά εδώ, ρωτώντας, να τους εξηγήσουμε ακριβώς πώς βγαίνει μία ραδιοφωνική εκπομπή, πώς μεταδίδει το σήμα και πώς φτάνει όλη αυτή η παραγωγή στους δέκτες του ραδιοφώνου μας, αλλά και όχι μόνο, γιατί τώρα λόγω του διαδικτύου φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο και ο ήχος αλλά και η εικόνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε και στο διαδίκτυο www.avena.fm με εικόνα και ήχο. Οπότε παιδιά, αυτή τη στιγμή σας παρακολουθούν και σας βλέπουν οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, οι γνωστοί σας, οι γονείς σας, σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται, και έχουν δυνατότητα να σας δουν, αν δεν μπορούν να σας ακούσουν από το ραδιόφωνο, να σας δουν από την οθόνη του υπολογιστή. Πόσο καιρό που έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα για αυτή την προσπάθεια? Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2014. Είναι η πρώτη επίσημη έτσι δράση του προγράμματος. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και άλλες δράσεις στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, με παρακολούθηση άλλων παραστάσεων μουσικών εκτός πόλης. Αυτό θα το αποφασίσουμε στο εγγύς μέλλον. Τα παιδιά έχουν ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο όπου θα διανεμηθεί στα δύο σχολεία της πόλης, στα δύο λύκεια, προκειμένου να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το είδος της μουσικής που ακούν οι νέοι σήμερα. Για ποιο λόγο ακούν μουσική, αν επηρεάζει την προσωπικότητά τους. Γιατί επιλέγουν τη συγκεκριμένη μουσική που ο καθένας από αυτούς επιλέγει να ακούσει? Ακριβώς. Μπορείτε να ρωτήσετε τα παιδιά, δεν ξέρω τι ετοίμασαν, γιατί ετοίμασαν και οι ίδιοι μία σειρά τραγουδιών που θα ήθελαν να παρουσιάσουν. Ναι, θα μας δώσω το στικάκι. Πιστεύω σε στικάκι να το έχετε ετοιμάσει, παιδιά. Ποιος είναι υπεύθυνος? Λοιπόν, στον καθηγητή σας αφήσατε την υπευθυνότητα να ετοιμάσει τραγούδια. Ναι, είναι φανταστικό. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι.
τι μουσική είναι, παιδιά, τι επιλέξατε? Κόκο. Ξένη μουσική. Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα ακούσουμε λίγο τη μουσική εμείς εδώ, αφού πρώτα μιλήσουμε τα παιδιά, για να την βάλουμε το στικάκι, για να τα βάλουμε στο πρόγραμμά μας για να παίξουν. Πότε έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό? Είπαμε ότι ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Έχει τουλάχιστον 5 μήνες πρέπει να είναι σε ισχύ το πρόγραμμα. Ελπίζουμε ότι με το πέρας της σχολικής χρονιάς θα τελειώσει και το δικό μας πρόγραμμα. Θα βγάλουμε τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που θα συλλέξουμε. Και νομίζω ότι θα περάσουμε όμορφα, γιατί μέσα στους στόχους του προγράμματος είναι να αναπτύξουμε την ομαδικότητα μεταξύ των παιδιών, να ονειρευτούμε και να αποδράσουμε. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάποια πράγματα για τα παιδιά. Να ξεκινήσω πρώτα από τον Παναγιώτη, ο οποίος Παναγιώτης είναι... Όχι, ας πάρει το άλλο το μικρόφωνο, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης έχει κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο παλιότερα με τον Γκλίμ εδώ. Ήμασταν για ένα χρόνο περίπου εδώ πέρα. Άρα έχεις αρκετά μεγάλη γνώση από το πώς βγαίνουν οι εκπομπές, ναι, σε σχέση με τους συμμαθητές σου, έτσι. Πώς πάει η ομάδα? Καλά πάει η ομάδα. Πάει καλά? Καλά πάει. Τα παιδιά ακούν, παρακολουθούν? Ναι, ναι, ναι. Έχουν ενδιαφέρον? Ναι. Ρωτώ εσένα γιατί... Ναι, 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 υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ είσαι άνθρωπος του ραδιοφώνου, είσαι δικό μας στέλεχος, έτσι. Είχαν διάθεση να έρθουν στο στούντιο? Ναι, γι' αυτό κανονίζω και συγκρομή. Είχανε από για μια... έτσι, ήρθανε, για, επειδή πέρασα και εγώ από τα θρανία αυτά και όταν υπήρχαν ευκαιρία για να την κοπανίσουμε, έτσι. Αλλά υπήρχαν όμως και φορές που και δεν ήταν μόνο για να την κοπανίσουμε, ήταν πραγματικά που μας άρεσε να πάμε, έτσι. Είχανε μεγάλη απορία για το πώς γίνεται όλο αυτό, πώς ξεκινάει μια εκπομπή και τι χρειάζεται γενικότερα. Μάλιστα. Βέβαια να κάνουμε έτσι μια μικρή ανάλυση εδώ στα παιδιά, το πώς βγαίνει η εκπομπή, τι είναι εδώ που βλέπουν κάποια πράγματα. Να πούμε, παιδιά, ότι αυτή είναι η κονσόλα, από εδώ είναι η καρδιά της παραγωγής, είναι το μηχάνημα αυτό που βγάζει προς τα έξω είτε μικρόφωνα είτε μουσική, οι υπολογιστές είναι, ξέρετε πολύ καλά, στην προκειμένη περίπτωση όμως εδώ τους υπολογιστές τους έχουμε για να παίζουν τη μουσική, για να ηχογραφούν τις εκπομπές, όπως αυτή τη στιγμή ηχογραφείται η εκπομπή εδώ. Ταυτόχρονα ο ένας υπολογιστής είναι αυτός που στέλνει όλη την παραγωγή στο βουνό επάνω, όπου είναι ο κεντρικός πομπός. Έχουμε δύο ουσιαστικά στούντιο. Το ένα το στούντιο είναι που παράγει την παραγωγή και την στέλνει μέσω δικού μας δικτύου στα υψώματα που έχει στην Κυψέλη αγκαθιά επάνω και που βλέπετε πως όταν πάτε προς Κατερίνη κάποια υψώματα έχουν κάποιες κεραίες, εκεί είναι κάποιες τηλεφωνικές κεραίες και κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η κεραία δική μας και ο πομπός. Παίρνει λοιπόν την παραγωγή ένας υπολογιστής που υπάρχει εκεί, αυτή την παραγωγή που στέλνουμε από εδώ, και συνδεόμενος με τον πομπό βγαίνει ο ήχος που ακούμε στα ραδιόφωνα. Ταυτοχρόνως υπάρχει ένα σύστημα όπου μεταδίδει ο υπολογιστής αυτός το πρόγραμμα στο διαδίκτυο και όλη η παραγωγή που βγαίνει και η εικόνα που βγαίνει αυτή τη στιγμή από εδώ μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Οτιδήποτε εξειδικευμένα θέλετε να ρωτήσετε, μπορείτε να ρωτήσετε, και να πάμε στη συνέχεια βέβαια στον καθένα από εσάς και να τον γνωρίσουμε και να τον ακούσουμε. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι σχετικά με το πώς παράγεται, πώς... Να ρωτήσω εγώ κάτι? Ναι, ναι, βεβαίως. Τι αντικατέστησαν οι υπολογιστές? Τι αντικατέστησαν οι υπολογιστές? Πολύ εύστοχη η ερώτηση της καθηγήτριάς σας, παιδιά. Οι υπολογιστές. Ο μεν ένας υπολογιστής αντικατέστησε τον τρόπο μετάδοσης της εκπομπής. Υπήρχε ένα άλλο μηχάνημα
αναλογικό, ενώ ο υπολογιστής στέλνει ψηφιακά και καλύτερα δηλαδή, όπου έστελνε το σήμα και την παραγωγή όλη στο βουνό επάνω, ο ένας υπολογιστής. Ο άλλος υπολογιστής αντικατέστησε τα pick-up και τα καστόφωνα. Βινήλιο. Ναι. Μάλιστα. Και τα CD. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση και αυτό, διότι παλιότερα έπρεπε να είσαι εδώ ή να ετοιμάζεις το πρόγραμμα σε κασέτα εκ των προτέρων και να το παίζεις. Πάρα πολύ χρονοβόρο, πάρα πολύ κουραστικό. Σε αντίθεση με τους υπολογιστές και με το δίκτυο που υπάρχει και έχουμε εμείς εδώ στο σταθμό μας, και να πούμε παιδιά ότι ο Αβένα είναι ίσως το πρώτο πανελλαδικά ραδιόφωνο που λειτουργήσε με δικό του ιδιωτικό δίκτυο, και εδώ είχαμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε ένα παιδί ο οποίος είχε πάθος και πολύ μεγάλη καψούρα σχετικά με τους υπολογιστές και τα δίκτυα, και αυτός από το 2007 έκανε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όπου σήμερα πολλοί από τους σταθμούς εκπέμπουν με τον τρόπο αυτό που εμείς πρέπει να ήμασταν οι πρώτοι πανελλαδικά. Πρωτοπόροι. Έτσι, ναι. Με πάρα πολλά πλεονεκτήματα με τον τρόπο αυτό της εκπομπής. Η δε παραγωγή με τον υπολογιστή μπορείς να την παρουσιάσεις και από πού δεν θέλεις. Μπορούμε την επόμενη φορά, αφού δούμε τι ίντερνετ υπάρχει στο σχολείο, μέσα από την τάξη σας να κάνουμε την εκπομπή αυτή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έτσι. Εκεί, στο σχολείο, στην τάξη μέσα, να έρθουμε και αντί να είσαστε εδώ, να το κάνουμε από το χώρο που είσαστε. Μπορούμε να κάνουμε εξωτερικές μεταδόσεις από καφετέρειες, από μαγαζιά, από πουδήποτε, αρκεί να υπάρχει ένα ίντερνετ με μια καλή ταχύτητα. Βέβαια τώρα οι ταχύτητες είναι σχετικά καλές. Ναι, στο σχολείο έχουμε αρκετά καλύτερα. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ζωντανή εκπομπή από οποιοδήποτε σημείο θέλουμε. Αυτό επιτυχάνεται με το σύστημα αυτό που έχουμε από το 2007 εμείς. Από τότε είναι και ο Αβένα FM. Ο Αβένα FM είναι το παλιό ράδιο Αλεξάνδρεια. Μάλιστα, μετανομάστηκε. Ναι, μετανομάστηκε από τον Απρίλιο μήνα ουσιαστικά, όταν έκανε στούντιο και στη Βέρεια και στην Άουσα. Σήμερα εκπέμπουμε και από την Βέρεια και από την Άουσα. Στην Άουσα μας φιλοξενεί ένα καφέ, το καφέ Νέων, εκεί μας παραχωρεί χώρο και μπορούμε να κάνουμε αυτή την εξωτερική μετάδοση που σας προανέφερα λίγο πριν και σας περιέγραψα. Στη Δε Βέρεια έχουμε δικό μας στούντιο, όπως ένα παρόμοιο εδώ, στο κέντρο της Βέρειας, στην Ελιά απέναντι, πάνω από το παλιό Φλο καφέ. Τι εμβέλεια έχει, συγγνώμη. Ο σταθμός έχει νομό Ημαθίας, νομό Πέλλας, νομό Κυρκής και σε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης. Στο μεγαλύτερο σημείο, στο μεγαλύτερο κομμάτι και του νομού Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ερχόμαστε και πανελλαδικά λοιπόν στο μέλλον. Πανελλαδικά δεν έχουμε τη δυνατότητα, διότι απαγορεύεται δια νόμου. Υπάρχει νομοθεσία. Ναι, τα ραδιόφωνα είναι τοπικής εμβέλειας. Μάλιστα. Απαγορεύει δηλαδή να είναι πανελλαδικό. Μόνο τα κρατικά επιτρέπονται να είναι πανελλαδικά. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Γι' αυτό τον λόγο και δεν μπορούμε να κάνουμε τη σκέψη προς τα έξω, διότι απαγορεύει ο νόμος. Υπάρχει κείμενη νομοθεσία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να συστηθούν τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και να βάλουμε και να ετοιμάσουμε τα τραγούδια που ετοίμασαν εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, και αμέσως μετά είμαστε και πάλι μαζί σας, Αβένα FM.